και γνωρίζοντας τις κατά καιρούς εκφραστήσεις θέσεις του τότε τουρκοκύπριου ηγέτη κυρίου Ντερβίσογλου, οι οποίες και σαφέστατα παρέπεμπαν σε συνομοσπονδιακό καθεστώς με πλήρη παραγνώριση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έκρινα πως υψίστη προτεραιότητα θα έπρεπε να ήταν η πρώτη εμπλοκήση των οποιονδήποτε, στην οποιαδήποτε νέα φάση διαπραγματεύσεων, η σαφής διατύπωση του διαχρονικού πλαισίου λύσης, αλλά και η ενίσχυση του με ρητή αναφορά στις αρχές και αξίες πάνω στις οποίες θα πρέπει να εδράζεται η λύση, δηλαδή τις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διασφαλίζοντας ότι θα γίνονται σεβαστές σε ολόκληρη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ύστερα από επίπονες και μακρές διαβουλεύσεις που άρχισαν τον Σεπτέμβρη του 1913, καταλήξαμε τον Φεβρουάριο του 2014 στο κοινό ανακοινωθέν της 11ης του ιδίου μήνα. Επειδή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φίλε Πρόεδρε, πολλά ελέγχθησαν, αλλά και περισσότερα απαντώνται για τις εκφραζόμενες ανησυχίες, θεωρώ απολύτως αναγκαίο, όπως αρχίσω την ενημέρωση με αναφορές στις πρόνοιες του ανακοινωθέντος, οι οποίες αποτελούν και αναπόσπαστο μέρος της μέχρι σήμερα πορείας του ενεξλήξη διαλόγου. Οι αναφορές για τη βάση λύσης είναι ρητές, σαφείς και απολύτως σύμφωνες με τις αποφάσεις που συλλογικά έχουμε λάβει, όπως προηγούμενα έχω αναφέρει. Πιο συγκεκριμένα, στην παράγραφο 3 του κοινού ανακοινωθέντος αναφέρεται: η διευθέτηση θα βασίζεται σε δικοινοτική διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως καθορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και τις συμφωνίες υψηλού επίπεδου. Διασφαλίζονται οι τρεις βασικές αρχές που πρέπει να διακρίνουν ένα κράτος, δηλαδή μια διεθνής νομική προσωπικότητα, μια κυριαρχία, μια και μόνη ηθαγένεια. Ας εξετάσουμε μία με μία τις τρεις. Η μια και μόνη διεθνής προσωπικότητα είναι τόσο σαφώς διατυπωμένη που δεν νομίζω να επιδέχεται ούτε και επιτρέπει την όποια άλλη ερμηνεία. Η ακριβής διατύπωση στην παράγραφο 3 του κοινού ανακοινωθέντος αναφέρει επιλέξη: η Ενωμένη Κύπρος ως μέλος των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχει μία και μόνη διεθνή προσωπικότητα. Μια και μόνη κυριαρχία. Η μια και μόνη κυριαρχία διασφαλίζεται στην παράγραφο 3 του κοινού ανακοινωθέντος, η οποία καθορίζεται ως η κυριαρχία που απολαμβάνουν όλα τα κράτη-μέλη των Ηνωμένων Εθνών και του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, δυνάμει με συγχωρείτε του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, και η οποία εκπηγάζει εξίσου από Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους. Προβάλλεται ο ισχυρισμός πως η αναφορά πως η κυριαρχία εκπηγάζει εξίσου από Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους αναγνωρίζει τάχα κυριαρχία στην τουρκοκυπριακή συνιστόσαν πολιτεία. Να μου επιτρέψετε να σημειώσω πως ο πιο πάνω ισχυρισμός δεν ευσταθεί, και τούτο γιατί η κυριαρχία, όπως ρητά αναφέρεται, εκπηγάζει από τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους που αποτελούν τα συστατικά στοιχεία του συνόλου του κυπριακού λαού. Ο κυπριακός λαός αποτελείται, κατά το Σύνταγμα, από τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους. Βεβαίως, εις τους Ελληνοκύπριους, ύστερα από το δημοψήφισμα που ακολούθησε τότε, συμπεριλαμβάνονται και οι Μαρονίτες, οι Λατίνοι και οι Αρμένοι. Θα ήθελα να εκφερθώ. Συνεπώς, δεν εκχωρείται εις τα άτομα κυριαρχία, εις τους πολίτες δεν εκχωρείται κυριαρχία. Αλλά θα προχωρήσω. Θα ήθελα να αναφέρω πως το ότι πιο πάνω αναφορά αποτελεί σημαντική βελτίωση προγενεστέρων πρόνοιων, αφού παραπέμπει στα συστατικά στοιχεία που αποτελούν τον κυπριακό λαό και όχι στις κοινότητες όπως αυτές αναγνωρίζονται στο Σύνταγμα του 60. Ως εκ τούτου, και είναι λογικό, καμιά κυριαρχία δεν παραχωρείται ξεχωριστά σε πολίτες που αποτελούν τον λαό μιας χώρας. Μια και μόνη ηθαγένεια του κράτους. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του κοινού ανακοινωθέντος στην παράγραφο 3,
θα υπάρχει μια και μόνη ενιαία κυπριακή ηθαγένεια που θα ρυθμίζεται από την ομοσπονδιακή νομοθεσία. Όλοι οι πολίτες της Ενωμένης Κύπρου, της Ομόσπονδης δηλαδή Κύπρου, θα είναι επίσης πολίτες είτε της ελληνοκυπριακής συνιστώσας πολιτείας είτε της τουρκοκυπριακής συνιστώσας πολιτείας. Για να συνεχίσει και το υπογραμμίζω, αυτή η ιδιότητα, δηλαδή της εσωτερικής ηθαγένειας ή της ιδιότητας του πολίτη της μιας ή της άλλης των συνιστών πολιτιών, θα είναι εσωτερική και θα συμπληρώνει και δεν θα υποκαθιστά καθιονδήποτε τρόπον την ηθαγένεια της Ενωμένης Κύπρου. Συνεπώς είναι σαφές πως ουδείς μπορεί να αποκτήσει εσωτερική ηθαγένεια, δηλαδή την εσωτερική ιδιότητα του πολίτη, είτε της μιας ή της άλλης συνιστώσας πολιτείας, εκτός αν δεν είναι πρώτιστα πολίτης της Ενωμένης Κύπρου, σύμφωνα με τον Ομοσπονδιακό Νόμο. Να σημειώσω πως ανάλογη πρόνοια υπάρχει και στο ισχύον σήμερα Σύνταγμα του 1960, σύμφωνα με το οποίο ουδείς μπορεί να γίνει μέλος είτε της ελληνικής είτε της τουρκικής κοινότητος, εκτός εάν πρώτα είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δηλαδή, οι συνιστώσες πολιτείες δεν έχουν το δικαίωμα να παραχωρήσουν εσωτερική ηθαγένεια, ιδιότητα του πολίτη σε άτομο ή άτομα τα οποία δεν είναι πρώτα πολίτες του Ομοσπονδιακού κράτους. Επιπλέον, είναι πασίφανες πως η αναφορά σε εσωτερική ηθαγένεια γίνεται και για να προστατευτεί το δικαίωμα πολιτικής ισότητας των δύο κοινοτήτων, όπως έχει συμφωνηθεί η πολιτική ισότητα, αφού με βάση, όπως έχω προαναφέρει, με βάση τις πρόνοιες, η λύση θα είναι διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία. Είναι σημαντικό, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πως και τα τρία χαρακτηριστικά του κράτους, δηλαδή η μια και μόνη διεθνής προσωπικότητα, η μια και μόνη κυριαρχία και η μια και μόνη ηθαγένεια, θα περιλαμβάνονται στο Ομοσπονδιακό Σύνταγμα, το οποίο σύμφωνα με τις πρόνοιες του κοινού ανακοινοθέντος είναι και ο υπέρτατος νόμος. Θα αποτελεί, όπως αναφέρεται, τον υπέρτατο νόμο της χώρας και θα δεσμεύει όλες τις αρχές της Ομοσπονδίας και των συνιστωσών πολιτείων. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα έρθω σε έναν άλλον τον κεφαλαίο που αναφέρονται στην κοινή δήλωση, αλλά και πρέπει να υπερτονίζω κάθε τόσο ότι η κοινή δήλωση, τα όσα συμφωνήθηκαν, αποτελούν όχι απλά συμφωνίες ή συγκλήσεις, αν θέλετε, αλλά συμφωνίες. Και θα ήθελα να παρατηρήσω πως έχουμε εμπλακεί τελευταία σε ένα διάλογο ως αποτέλεσμα θέσεων που ακούονται, πως τα όσα συζητούνται στις διαπραγματεύσεις θα οδηγήσουν σε διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πως η Κύπρος μετά τη λύση θα είναι αποτέλεσμα συνένωσης δύο συνιδρυτικών κρατών ή πως ακόμα το νέο κράτος θα είναι